Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα, 29 Δεκεμβρίου, και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων και στην νοηματική γλώσσα από το One Channel. Με μεγάλη οδύνη και ασήκωτο θρηνό, κυδεύτηκε σήμερα ο 40χρονο επισμηναγό τη πολεμική αεροπορία, Επαμινώντα Κωστέα, ο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο την ώρα του καθήκοντο. Τον πούλησε η μεγάλη αγάπη του για το αεροσκάφο, λέει ο πατέρα του, καθώ δεν το εγκατέλειψε τη στιγμή τη κρίση. Αν και διέθετε εκτινασσόμενο κάθισμα, φαίνεται ότι δεν το χρησιμοποίησε. Έκανα με αυτοθυσία μια ηρωική προσπάθεια, προκειμένου να μην πέσει σε κατοικημένη περιοχή. «Ερωάς μου, αλλά τον ήθελα όρθιο». «Κοίτα ένα αστέρι, κοίτα ένα στέρι που έφυγε, που λάμπει, που είσαι παιδί μου, σου φωνάζω». Ανήποτος ο πόνος της μάνας, τα λόγια μικρά, φυλάει τη μορφή του παιδιού της σε μια φωτογραφία του στο κινητό της τηλέφωνο. Του μιλάει, τον ρωτάει γιατί, ζητά μια απάντηση. «Το!» τους σύρεως τους θέλουμε ζωντανούς. Όχι στο κουτί μέσα. Δεν ζουν, δεν ζουν ξαπλωμένοι. Ο γιος του, ο 40χρονο επισμηναγό Επαμινώντα Κοστέα, υπηρετούσε στην πολεμική αεροπορία 23 χρόνια. Είχε πάνω από 3.000 ώρε πτήσει. Έφυγε από τη ζωή μπροστά στα μάτια τη συζύγου του και των δύο ανήλικων παιδιών του, παρακολουθούσαν την τελευταία του πτήση. Την πτήση που έμελε να είναι η μοιραία. Ο μικρός όμως ο γιος του επέμενε ότι ήθελε να είναι εκεί. Δεν του χάλασε το χατήρι και δυστυχώ ήταν και το αποχαιρετιστήριο του παιδιού να δει τον μπαμπά του σκοτώνεται στον αέρα. Τραγική ηρωνία, ο άτυχος πιλότος είχε εκμυστηρευτεί στον πατέρα του την στεναχώρια του που δεν θα πετούσε πλέον με αεροσκάφη τύπου ΤΑΒ-2, τα οποία τελούν υπό απόσυρση. Μου το έλεγε προχθές πατέρα 2-800 συμπλήρωσα και ήταν στενοχωρημένος επειδή θα έκανε την τελευταία πτήση, αλλά στο ταβ 2. όχι τη δική του, το αστεράκι μου το χάσα. Και το χάσα γιατί τον επούλησε η αγάπη του. Η αγάπη του τον επούλησε. Κάθισε στη θέση του πιλότου για την τελευταία εκπαιδευτική βόλτα και λίγα λεπτά αργότερα το αεροσκάφο συνετρίβει μισό μίλι βορειοδυτικά τη Καλαμάτα. Ο Νότας δεν εγκατέλειψε το αεροσκάφο. Αν και διέθετε εκτινασμένο κάθισμα, φαίνεται ότι δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Έκανε μια ηρωική προσπάθεια με αυτοθυσία. Προκειμένου το αεροσκάφο να μην καταλήξει στο χωριό Άρη. Μου λέγε είναι αξιόπιστο, πατέρα. Από τη στιγμή που σηκώνεται, είναι αξιόπιστο. Στη μεγάλη μαντίνια, στην πατρική οικία του Ήρωα, τα Κοστέα, πλέον κατοικεί η κραυγή και η οδύνη. Ήτανε πολύ καλό παιδί και καλή οικογένεια, και λυπήθηκα πολύ που το έχασε το, 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 το παιδί αυτό. Το αεροσκάφος με τον επισμηναγό απογειώθηκε στις 10 και 31 μαζί με άλλα δύο αεροσκάφη του ίδιου τύπου για πτήση συντήρησης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει εικονική αερομαχία και προσβολή του αεροδρομίου. Η πτήση ολοκληρώθηκε και τα αεροσκάφη επέστρεφαν στο αεροδρόμιο για προσγείωση. Στις 11 και 28, χτύπησε η καταστροφή. Έφυγε ένας ήρωας από κοντά μας, ένας εν καιρό ειρήνης. Οι έρευνε για τα αίτια τη συντριβή βρίσκονται σε εξέλιξη και απαντήσει ίσω δοθούν από την εξέταση των κομματιών τη Ατράκτου που εξετάζονται ο μηχανικό παρέδωσε το αεροπλάνο στον πιλότο και υπογράψανε, ο πιλότο είχε την εμπιστοσύνη και την πεποίθηση ότι το αεροπλάνο ήταν εξόπλο το ίδιο πράγμα και ο μηχανικό. Το παλιό αυτό αεροπλάνο έπρεπε να είχε αντικατασταθεί. Υπήρξαν δύο φορέ απόπειρε στη δεκαετία του 2000 και του 2010. Οι ενόπλε δυνάμει κήρυξαν τριήμερο πένθο. Η τελευταία πράξη του δράματο θα γραφτεί με την κηδεία του 40χρονου το πρωί τη Παρασκευή στη Μεγάλη Μαντίνια τη Μεσυνία. τον ήθελα τον ήθελα πλά κοντά μας. Δεν είναι ήρωε ξαπλωμένοι. Οι ήρωε πετάνε. Μεγάλη είναι η ανησυχία για την έξαρση των ιώσεων και την ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία. Μάλιστα, οι επιστήμονε συμβουλεύουν του πολίτε να φορούν μάσκες σε κλειστού χώρου και μέσα μεταφορά, να κάνουν self-test πριν την επίσκεψη σε ηλικιωμένου ή σε ευπαθεί ομάδε και βέβαια να μην παραλείψουν τον εμβολιασμό του. Θερίζουν τι τελευταίε ημέρε οι όσοι και κορονοϊό με χιλιάδε πολίτε να σπέβδουν στα εσωτερικά ιατρία των νοσοκομείων και τα κρεβάτια στι παθολογικέ και πνευμονολογικές κλινικέ να γεμίζουν. Οι 390 ασθενεί νοσηλεύονται σε απλέ κλίνε και 260 σε μονάδε, εκ των οποίων οι 68 διασωληνωμένοι. Έχω όλη μου την οικογένεια σχεδόν με COVID. Συναδρίασε εκτάκτω η Επιτροπή των Ειδικών, εξετάζοντα τρόπου για τον περιορισμό τη διασπορά του κορονοϊού. Οι επιδημιολόγοι συστήνουν χρήση μάσκε στα νοσοκομεία και δομέ υγεία, κάτι που θα αποφασίζουν οι Επιτροπέ Λιμώτισεων των Νοσοκομείων. Συμβουλεύουν του πολίτε να φορούν μάσκε σε κλειστού χώρου και μέσα μαζική μεταφορά, self-test πριν την επίσκεψη σε ηλικιωμένου και στι σε επαθεί ομάδε. Να μην παραλείψουν τον εμβολιασμό του. Η μάσκα αποτελεί ένα σημαντικό προληπτικό μέτρο σε συνθήκε υψηλού συγχρονισμού, σε κλειστού χώρου ή αν τυχόν υπάρχει υποψία ότι έχουμε έρθει σε επαφή με κρούσμα, η χρήση τη μάσκα θα μειώσει το κίνδυνο διασπορά στην κοινότητα από έναν άνθρωπο ο οποίο πιθανόν έχει μολυνθεί από τον ιό. Εγώ τη φοράω επειδή είμαι λίγο κρυωμένη και για να προστατεύσω του υπολείπου. Από την ημέρα που είναι ο COVID, δεν την έχω βγάλει. Είτε κατεργήθηκε είτε όχι. Εγώ τη φοράω συνέχεια. Ενδεικτικό τη έντονη διασπορά είναι ότι η συνταγογράφηση των αντιοικών φαρμάκων τριπλασιάστηκε μέσα στι γιορτέ. Πάνω από 200 παιδιά νοσηλεύτηκαν τι τελευταίε ημέρε στο πέδο Αγία Σοφία με κορονοϊό, αρεσβή και ογενεί λοιμώτηση. Η αναμονή στα εξωτερικά ιατρία των παιδιατρικών νοσοκομείων τη Αττική σε περνούσε τι 5 ώρε. Είχα την κόρη μου προχθέ, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, και είχε αναμονή 5 ώρε. Υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα και να προσέχει ο κόσμο. Αργούν πάρα πολύ τα νούμερα και είναι, είναι, πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση γιατί τα λεπορούν τα παιδιά. Είσαι 9 ώρε, 8 ώρε εδώ πέρα. Για ποιο λόγο. Για να τα τα παιδιά. Γεμάτο είναι το νοσοκομείο. Οι παιδιά τρεφιστούν την προσοχή των γονιών σε συμπτώματα που επιμένουν όπω υψηλό πυρετό και βίχα. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμά για να ενημερωθείτε. Τώρα, εμεί θα τα πούμε με τη νέα χρονιά, το 2024. Εύχομαι καλή πρωτοχρονιά και μια ωραία νέα χρονιά με υγεία, αγάπη και καλή δύναμη για όλου μα.